ο Πρωθυπουργός μου ανέθεσε και νιώθω ιδιαίτερη τιμή να είμαι υπουργός. Θα ξεκινήσουμε μία έτσι σημαντική ρίση του Πλάτωνα, κύριε καθηγητά, που νομίζω ταιριάζει σε αυτή την προσπάθεια που ουσιαστικά με τον πολύ μεστό και στοχευμένο λόγο σας μας έχετε δρομολογήσει επί της ουσίας. Πάσα γάρ λοιπόν επιστήμη, χωριζομένη αρετής, πανουργία και ου σοφία, έλεγε ο Πλάτωνας. Δηλαδή είτε είσαι πολιτικός, είτε είσαι διοικητικός τέλεχος, είτε είσαι θεσμικός εκπρόσωπος ενός χώρου, είναι κρίσιμο να συνδέονται αυτές οι δύο αξίες, η αρετή και η σοφροσύνη, η ουσία μιας προσπάθειας που έχει να κάνει με την εξέλιξη ενός τόπου. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνεργάτες, πλέον από την εποχή του αείμνηστου Γεωργίου Ουράλη, ήμουν φοιτητής εκείνα τα χρόνια, αλλά και καλό στο διοικητικό δίκαιο, κύριε καθηγητά, βραβεύτηκα από το Ίδρυμα Στασινοπούλου, έλεγε ο Μακαρίτης Ουράλης ότι ο μεγάλος ασθενής είναι η δημόσια διοίκηση. Και πέρασαν από τότε και κυβερνήσεις και πάρα πολλοί υπουργοί με φιλοδοξίες και με διάθεση. Και το ερώτημα το αδύρυτο που σήμερα είναι εδώ μπροστά μας και μας το έθεσε ο καθηγητής και υπουργός κ. Μανιτάκης με πολύ εύγλυπτο και σαφή τρόπο είναι: γιατί δεν μπόρεσε η δημόσια διοίκηση να είναι πραγματικά το εργαλείο ουσιαστικής συμβολής στην ανάπτυξη του τόπου? Διότι αυτό είναι το ζητούμενο. Η δημόσια διοίκηση δεν είναι ο χώρος βολέματος των κομματικών επιλογών και δεν πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι το εργαλείο, το εμπλουτισμένο με κάθε φορά με τις χρήσιμες έννοιες που πραγματικά το καθιστούν αξιόπιστο, την αξιοκρατία, την αξιοσύνη και την αξιολόγηση, αλλά από θεσμούς που δεν θα αμφισβητούνται από κανέναν. Και συμφωνώ με τον καθηγητή, με την επισήμανση. Επιτέλους, ας απαλλαγεί η δημόσια διοίκηση από την κομματοκρατία, από τον πειρασμό αυτό. Είναι άλλο, και εδώ το διαχωρίζω, η πολιτικοποίηση. Πολιτικοποίηση είναι αναγκαία συνθήκη για κάθε άνθρωπο. Πολιτική, ο πολιτικός προβληματισμός συμβάλλει στην ορίμανση του ανθρώπου. Από εκεί και πέρα η δημοκρατία βεβαίως καθιερώνει τα κόμματα. Τα κόμματα έχουν τον ρόλο τους, τον κρίσιμο και τον ουσιαστικό. Αλλά η δημόσια διοίκηση δεν αφορά το κάθε κόμμα. Αφορά την πατρίδα, αφορά την κοινωνία. Για μας λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κρίσιμο θα είναι αν μπορέσουμε στη χρονική διάρκεια που έχουμε μπροστά μας να δικαιώσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, που είναι το κρισιμότερο μέγεθος πολιτικά, και βεβαίως την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω, και δεν είναι λόγια συγκυριακά, πιστεύω στο στελεχειακό δυναμικό της δημόσιας διοίκησης.
Πιστεύω ότι μια πολιτική ηγεσία που πραγματικά θέλει να αφήσει στίγμα πρέπει να εμπνεύσει και πρέπει να καλλιεργήσει τη χημεία την ανάλογη, ώστε πραγματικά η συνεργασία με όλο το στελεχειακό δυναμικό να είναι και ποιοτική και αποτελεσματική και βεβαίως να εκφράζει και να προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη ίσης αξιοποίησής του, δηλαδή με τον ίδιο τρόπο, χωρίς διακρίσεις, να δίδεται η δυνατότητα στον κάθε πολίτη να καταθέτει, σε τον κάθε εργαζόμενο, τον κάθε στέλεχος, να καταθέτει σε αυτή τη συνολική και συλλογική προσπάθεια που πρέπει να γίνει κουλτούρα όλων μας, το καλό της σε αυτό. Λοιπόν, αυτά για τον κύριο Κουρούπη.